προσκόμενε στην προσευχή. Πιστό όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αλήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμοι εμπρόδομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες Θεοφόροι Πατέρες, ημένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελέημον του Θεού, είναι από δεσμάτων άφεση παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μας. Υπάρχει πάντα στην τηλεόραση που να μην βγαίνει και να το λέει σε
Και εμείς δεν υπομονούμεθα. Ποιος υπάρχει. Ποιος λέει σε ένα σημείο το τηλέφωνο και να πει με συγχωρείτε. Αυτό γιατί το προβάλλετε. Δεν μας ενοχλεί. Λέμε το σπίτι μου την ενοχλήσει, το παιδί μου την ενοχλήσει. Τι κάνει ο άνθρωπος δεν ενοχλεί. Να ρωτήσω μας την πέραση αυτή την νοοτροπία. Ενώ παλαιότερα δεν γινόταν αποδεκτός. Τώρα γινόταν αποδεκτός. Και σας είπα και πολλά άλλα τα οποία καλούν και καλούν και στο μέρος της πίστεώς μας. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Ότι αυτή η κοσμικότητα άπτεται τελικά και επιβάλλεται της πίστεώς μας. Που η πίστη μας έχει να κάνει με τη σωτηρία της ψυχής μας. Εδώ είναι. Έτσι ο άνθρωπος δεν εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, αλλά εφαρμόσει αυτό που ο ίδιος θέλει. Τον κάνει τον άνθρωπο να επιλέγει αυτό που του περνάνε οι ίδιοι και τελικά νομίζω ότι το θέλει και ο ίδιος. Στην πολιτική το ίδιο γίνεται σαν πρόβατο ασφάλεια. Σαν πρόβατο. Το πάνω από εδώ, το πάνω από εκεί, το πάνω από εκεί, ξαναψηφίζουν και μια μύγη. Σ' όλα. Γιατί αντιληφθήκαν ότι είμαστε πρόβατα. Και σου λέει τους θέλω, τους κατευθύνω όπου θέλω. Αυτό αδερφοί μου λέγεται κοσμικότητα. Διότι πάσα μέσα στη ψυχή μας της νοοτροπίας του κόσμου. Πάσα μέσα στην νοοτροπία του κόσμου. Και γι' αυτό θα δείτε ότι το δω. Σε λίγο θα έχει φύγει. Αυτό το ράσο σε λίγο χρόνο θα έχει φύγει. Και δεν θα μιλήσει κανείς. Θα μάθουμε το κληρικό χωρίς γένεια, χωρίς δράσο, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Τώρα γίνονται χειρονομίες. Δεν πληρώνουν οι νέοι κληρικοί, το κράτος τους πληρώνει. Και ο δεσπότης όταν χειρονομεί του λέει, παιδί μου, κάνε τη δουλειά σου που κάνεις. Και την Κυριακή, όταν θα πας στην Ελλονία, εκείνη την ώρα θα φορέσεις σφορά σου. Την υπόλοιπη μέρα που είσαι στη δουλειά σου, είσαι ταξιτζής, θα δουλεύεις με το ταξί. Κράτα το ταξί. Είσαι χασάπης, κράτα το χασάπη. Να μπορέσεις να επιβιώσεις, αφού έχεις τον πόθο να γίνεις κληρικός και να καλύψεις μια αιμονία, ιδιαίτερα στα χωριά που δεν έχουν. Το κράτος δεν πληρώνει. Εγώ σαν Μικρόπολη δεν μπορώ να πληρώσω. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο γίνεται, σου λέει κράτα τη δουλειά σου, θα παίρνεις από εκεί ένα μισθό και κυκλοφορώ από την ημέρα χωριστό, να σου. Και από τον οποίο μπορούν στέλνους κρίνικους, τους οποίους εσείς δεν τους έχετε δει, να μην σου λέει. Εμείς τους λέμε. Το καταλαβαίνετε αδελφοί μου. Και περνάει λίγο, 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 περνάει. Αυτή είναι η κοσμικότητα. Είναι λοιπόν η κοσμικότητα όπως είπα, ένα ταμάνι, το οποίο να έχω το σπίτι μου και την αδειάση. Πήγα και έκλεισα την πρώτη του ταμάνι. Άρα το σπίτι μου κάθε μέρα θα σχολίζει. Όσο βγάζουν πέτρες και άμμο, μέσα από τα μάτια, το σπίτι μου θα σκονίζεται. Αυτός είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι το σπίτι της ψυχής μας. Να, γιατί είναι εχθρός του ανθρώπου, ο κόσμος, το κοσμικό φαινόμενο. Γιατί το αλλοιώνει τα της πίστεώς του. Τον αλλοιώνω και σας είπα την προηγούμενη φορά που έπρεπε να λαμβάνω. Τόπο για να μην πες στην εκκλησία η γυναίκα με παντελόνια. Ούτε το διανοεί του. Η ίδια η γυναίκα. Η ίδια η γυναίκα.
Και όχι μόνο μπαίνω στην εκκλησία, έπρεπε και κοινωνάει κιόλας. Εκεί που το θεωρούσα ασέβεια, και δεν το θεωρούσα ασέβεια μόνο η γυναίκα, η Ιωάννης, και ο ιερέας το θεωρούσα ασέβεια. Και έπρεπε να πειρακίνες απαγορεύεται ίσως τα παντελόνια στους λαούς. Να είστε ντυμένοι σε σεμνάκι, γιατί ήταν άσεμνο. Δείτε πως άλλαξε η νοοτροπία. Δείτε πως άλλαξε. Γιατί το σπίτι μας, η ψυχή μας, είναι φτιαγμένη δίπλα από το ταμάνι. Και μπαίνει συνέχεια σκόνη μες στη ψυχή μας. Μπαίνει σκόνη. Ο δεύτερος ιερός. Οι άλλοι πατέρες μας λένε ότι είναι ο διάβολος. Ο διάβολος. Ο οποίος διάβολος τι κάνει. Προσπαθεί και εκείνος να μας βάλει να χάσουμε την ψυχή μας. Γι' αυτό είναι και η γνώση μας. Ο διάβολος είναι πιο εύκολος όμως. Παλέμε. Για να θυμηθείτε τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Εκτονός. Ότι εάν δείτε, λέει, μια γυναίκα να περνάει από τον ένα δρόμο και ένα διάβολο από τον άλλο. Από ποιο δρόμο θα πάνε οι χριστιανοί μου? Θα πάνε, λέει, από τον δρόμο που είναι ο διάβολος. Γιατί στο διάβολο θα κάνεις το σταυρό σου και θα εξαφανιστεί από μπροστά σου. Στη γυναίκα, λέει, όσο σταυρός και να κάνεις θα φέρει. Ή γεννή και θα άρεσε. Άρα ο διάβολος από μας την λέει, οι πατέρες που είναι πιο εύκολα να το πολεμήσουν. Πιο εύκολα πολεμείται ο διάβολος. Εγώ που να το πολεμήσω. Αλλά ο διάβολος δουλεύει δίπλα, γιατί ξέρει ότι αν έρθει κατά μέτωπο επίθεση, θα τη χάσει. Αν πήγαινε και έκανε κατά μέτωπο επίθεση στον Αδάμ και την Εύα, απαντήστε. Και παρουσιαζόταν ο διάβολος μπροστά τους. Και τις έλεγε Εύα, τα είπε. Γιατί δεν τρώσε παιδί μου από το δέντρο αυτό. Κάθεσε και ακούς τι σου λέει ο Θεός. Φάρε! Θα γίνεις και εσύ Θεός. Φάρε! Αυτό φοβάται ο Θεός. Εάν έλεγε με τον διάβολο μπροστά της ή της το έλεγε, θα το έκανε η Εύα. Όχι. Θα έκανε η Εύα, θα επικαλεί τον όνομα του Θεού. Θα έκανε τους σταυρώτες, όπως θα λέγαμε σήμερα, και δεν εξαφανιζόταν. Θα του λέγε, τσακίσου και φύγε. Γιατί ο διάβολος είναι αδύναμος. Είναι αδύναμος ο διάβολος. Και γι' αυτό τι κάνει. Χρήκεται. Και γι' αυτό δεν βλέπετε ότι είσαι στον Αντίχριστο. Τι θα κάνει. Θα κρυφτεί μέσα σε άλλα. Γιατί ο Αντίχριστο είναι άνθρωπο, κανονικό. Αλλά θα είναι το χείο αμαρτία που θα μπορεί να κάτσει μέσα ο διάβολο σε αυτό. Γιατί πρέπει να ψυχήσουμε και κατάλληλοι για να κάτσει ο διάβολο μέσα. Δεν κάθεται εύκολα ο δαίμονας. Πρέπει να γίνεις όμως για να γίνεις κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Να κατέβει το Αγίο Πνεύμα επάνω σου. Πρέπει να είσαι το Αγίου της Χάρης του Θεού. Αν η ψυχή σου βρωμάει ακαθαρσίες, η μέλισσα δεν παρακάτσει στην ακαθαρσία. Το Αγίο Πνεύμα δεν παρακάτσει στην βρώμα. Ο διάβολος πάει. Η παλιόμυρα θα πάει στην ακαθαρσία όμως. Άρα ο διάβολος εύκολα θα μείνει στην ψυχή. Και γι' αυτό ο διάβολος δεν παρουσιάζει την ευθεία μας, θα κρυφτεί στον πρόσωπο του Αντιχρίστου. Δεν βλέπετε ότι και ο Σάκης πάει να μας πάρει να κάνει μια αμαρτία. Δεν παρουσιάζει το ίδιο σου. Ποτέ δεν παρουσιάζεται. Σε εμάς, μέσα από την τηλεόραση, να αναπτύσσεις μέσω του ίντερνετ,
σε βάση έρχεται η γειτόνισσα και η γειτόνισσα αρχίζει και κατακρίνει. Και σε παρασύρει στην κουβέντα και σένα. Αν είχε έρθει ο διάβολος και σένα, λέει, έλα τώρα να κατακρίνει, ποτέ δεν το κάνεις ποτέ. Ποτέ δεν το κάνεις. Αν είχε έρθει ο διάβολος και έλα τώρα να του πολέψω, ποτέ δεν το κάνεις ποτέ. Σου στέλνει τη γειτόνισσα. Σου στέλνει τη φίλη. Σου στέλνει τη μάνα σου. Την κόρη σου. Και λες, οικογένεια είμαστε να μην ακούμε. Με κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα. Και του τσοκολέτες. Μπορεί η μία κόρη με τη μάνα να του τσοκολέτει, να την αφήνει. Να την αφήνει. Και η κοπή του στο μάτι να τη κατακρίσει. Δεν παίζει ρόλο αν έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Και συζητάνε. Αφού δεν είναι μπροστά από το τρίτο πρόσωπο και το λέω πίσω την πλάτη, άρα το δω να το κατακρίνω, να το καταδικάσω και να πω ότι έκανε λάθος και δεν έχει το δικαίωμα να μου πει τι λένε μπροστά να μην. Το σκεπτικό ξέρετε ότι έκανε αυτό και ξέρω εγώ. Δεν είναι μπροστά. Και δεν τολμούμε κι εμείς μπροστά να το πούμε. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν. Τι φαίνεται. Ότι εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, αδελφοί μου, τι είναι. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο διάβολος ενεργεί κρυπτόμενος. Δεν βλέπετε τι κάνει στους νέους. Πόσους ξεγελάει με τα ποτικά. Πόσους ξεγελάει στην αμαρτία. Πόσο σε γεννάει σε διάφορα πράγματα που κάνουν για να πάει στο πιο άθαρο, σε ένα άθαρο, να το εμφανιστεί ο διάβολος και να το πει ναι, κάνε αυτό. Δεν πρόκειται ο νεαρός να το κάνει. Αντιθέτως, θα πιστέψει αμέσως στο πιο. Η εμφάνιση του διαβόλου θα το κάνει να πιστέψει στο πιο. Και γι' αυτό ο διάβολος που συνεχίζει. Ενεργεί εδώ, στη σκέψη. Ο διάβολος ενεργεί μέσω τρίτων προσώπων που μας μεταφέρει, τους μιλάει στο στόμα τους, στο αυτί τους και αυτοί δεν καταλαμβάνουν. Δηλαδή όταν ακούς τη μύφη, την αδελφή σου, τη μάνα σου, το γείτονα και που τσοκολέτεται, τις σκέψεις αυτές ή όταν είπε κάτι να σκεφτόταν και λέει στην πόλη, πήγαινε στη μαμά να πεις καφέ και μίλα για την αδελφή σου. Αυτή η σκέψη δεν ήταν δική της. Την έσπρωξε, την έβαλε από τη Ρώση. Τη σπρώχνει και σου φύγει. Και εσύ πέφτει στην παγίδα του διαβόλου. Αρχίζεις και συζητάς. Ενεργεί λοιπόν ή με άλλα πρόσωπα, μέσω άλλων προσώπων, ή ενεργεί μέσω των λογισμών μας. Μας βάζει σε εμάς σκέψεις. Και απέναντι στο Θεό είναι πάντοτε αθώος. Λέει στο Θεό είναι εγώ. Σκέψεις τους έβαλε. Εκείνος δεν έχει την καλή ένταση. Εκείνος έχει καθόλου και την ανέπτυξη. Και δεν έκανε μες τα πρώτα και να μην είπε το πίσω που σαν να τη σκέφτομαι. Και δεν το έκανε. Εγώ που βάλε στο διάβολο να πάω πηγή στην θάλασσα. Αλλά δεν τον είδα να πάω πηγή. Ενώ του λέγανε να ρίξω στην θάλασσα. Πήγα δηλαδή, πήγα να πήγα στην θάλασσα. Δεν πήγα στην θάλασσα. Και δεν το έκανε. Άρα αποφασίζει μόνο του. Άρα αποφασίζει μόνο του. Και γι' αυτό δεν ενοχοποιεί ο διάβολο. Δεν ενοχοποιείται ο διάβολος. Ο διάβολος αυτό το οποίο κάνει, σου βάζει σκέψεις και τις πραγματοποιήσεις. Και για το τι στην Εύα είδε την πήρε, να άλλο πρόσωπο. Μπήκε στο φίλι. Μπήκε στο ζωάκι. Εδώ είναι η συμμετάρια καθίεση. Μπήκε στο ζωάκι.
το ίδιο κάνει και σε εμάς. Και γι' αυτό ο διάβολος είναι πολύ επικίνδυνος να μας παρασύρει, βάζοντας μας σκέψεις. Κάνε αυτό, δι σου έτσι, αγόρασε αυτό το φόρεμα, ωραία σου πάει, χτενί σου έτσι, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, πες αυτό, αντέδρασε έτσι, αντέδρασε με εκείνο που τρώσεις. Ενώ σε κάθε περίπτωση τι κάνεις, έχεις το κριτήριο του Θεού να πεις ο Θεός τι θέλει να κάνει. Σε οτιδήποτε με αυτά που σου πάει στο νέο. Θέλει ο Θεός να κουτσοπολεύω με τη μάνα μου, την αδερφή μου και να τη θάβω και να την κατακρίνω. Το θέλει να λέει ο Θεός αυτό. Το θέλει να θα κάνω με τη γειτόνισσα. Το θέλει ο Θεός αυτό. Ή κάνω που θα πει ότι εγώ. Ποια μου κάνει, στο οποίο συγκατατίθομαι. Αφού το ξεκινάω να το παιδιάσω, συγκατατίθομαι. Όταν μου βάλει τη σκέψη, τι έκανα. Εάν δεν συγκαταπαιδείς, λένε οι πατέρες, και σταυρώσεις το κεφάλι σου και σκέφτεσαι άλλα, τότε δεν είσαι αμαρτυρή. Την έκοψες τη σκέψη, την πολέμησες, δεν ευθύνεσαι. Δεν συγκαταπληκτικές. Δεν έκανες καμία συγκατάθεση. Καμία συγκατάθεση δεν έκανες. Ενώ τώρα συγκατατίθεσαι στη σκέψη. Πας σε ένα τραπέζι. Και είναι Παρασκευή. Τετάρτη. Έχει γενέθλια, έχει να μην γιορτή. Και αρχίζει και σου λέει, έλα φάει. Τώρα γιορτή είναι μια μέρα, κρατάς άλλη μέρα. Αυτό ποιος θα βάζει στο μυαλό σου να πεις. Έλα και κρατάς άλλη μέρα. Ποιος πάει στο μυαλό σου να σου πει αυτό που πάει. Ο διάβολος το βάζει. Δεν πειράζει το μήνο, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το μάλλον. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται με αποτέλεσμα να μας πολεμάει ο διάβολος και να γίνει αυτό που θέλει εκείνος. Και εγώ εδώ, πού είπα πώς να κάνω. Στο θέλημα του Θεού, τι να την κάνω αφού είσαι στην εσύ. Δεν πατάξει κάθε μέρα και μπορεί να τη στενάζει από μέσα. Έλεγε κάτσε από την ημέρα. Εάν τη σοφία, εμένα κρέμασε από την αποθήκη. Όπως κρεμάμε τα τσιγκέρια, τα ζώα. Επειδή έρθει η Εκκλησία ή επειδή πήγε στον παπά και το εξομολογήθηκες. Αφού μου λένε είναι σε δουλειά μου. Σε κάθε σκέψη τι κάνεις, πραγματικότητα. Και αν το κάνεις μια, το κάνεις δυο, το κάνεις τρεις. Εκεί συγκατατίθεσαι συνέχεια. Και ο διάβολος παίρνει τα χεράκια του. Στο έργο του στον κόσμο. Τη σκέψη που τη βάζω εγώ και αυτό την πραγματοποιεί αμέσως. Και εκείνος λέει απέναντι στον κύριό μας, τι του λέει, εγώ κύριε, σκέψη του πάνω. Να έκανε και τίποτα. Άρα ο διάβολος όπως και στην Εύα δεν εμφανίζεται, δεν παίρνει αυτή η εγγραμμή απέναντί μας, δεν έρχεται μας και να κάνουμε πάνω από την κοπίνα, γιατί φοβάται. Ξέρει την αδύναμη σου και δεν θα υποκύψουν. Μπαίνει μέσα από το πρόσωπο γιατί είναι στη σκέψη. Και όταν δεν μπορεί να μας πιάσει στη σκέψη, λέει η Άγια ότι να σε πιάνει στο όνειρο. Πόσες φορές βλέπουμε όνειρα τα οποία είναι αμαρτωλά. Οι ψυχολόγοι λένε πολλές φορές ότι είναι εσωτερικές μας επιθυμίες. Ότι είναι εσωτερικές μας επιθυμίες οι οποίες πραγματώνονται στα όνειρα. Μπορεί και αυτό να ισχύει. Ποιος μου λέει όμως ότι πίσω από την αμαρτωλή επιθυμία, ποιος κρύβεται. Αφού εγώ ενσυνειδητός, μπορεί να έχω μια αμαρτωλή επιθυμία, ενσυνείδητα όπως πολεμά και λέω θα έπρεπε το χρυσό. Δεν αγαπάει. Έχω το πάθος του χρυσού. Και λέω δεν θα έπρεπε. Ο άλλος έχει το πάθος της
αγωνίας, της μυθίας. Και τον βλέπεις αγωνίζεται και δεν πηγαίνει. Δεν προλαβαίνει. Δεν είναι. Και έρχεται ξαφνικά στο διάβολο, διάβολο στο δικό σου. Και αυτό που δεν έχεις κάνει την ημέρα, σε βάζει στο μήνυμα που κάνεις. Και σας ρωτώ, πόσες φορές μου οι άνθρωποι ότι την ώρα που απαντάνε στον ύπνο, λένε όχι, 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 μην απαντήσω. Ενεργεί η προσωπικότητά τους ακόμα και στον ύπνο. Και τελικά δεν απαντάνε. Δεν απαντάνε. Εδώ λοιπόν έχουμε και το δαίμονα, ο οποίος ενεργεί, όπως ενεργεί στα όνειρα. Τα όνειρα δεν είναι όλα έτσι διαφορετικά. Υπάρχουν και όνειρα θέλουν. Αλλά δεν έχουν τη διάκριση να τα ξεχωρίσουν και γι' αυτό τα καταδικάζουν. Γιατί σε όνειρο εφανερώθηκε και στον Ιωσήφ τον Άγγελο τα οράματα που είδαν, όνειρα βλέπανε. Και στον Ιωσήφ της Παπαγίας, τον Προστάτη, κατόπτρα που λέει ήδη και του είπε φύγε την άλλη, στους μάχους πάλι κατόπτρα που ψήφε. Φύγε από εκείνη την πλευρά. Στόχευε με φανερώθηκε Άγγελος Κυρίου. Δεν είναι όλα τα όνειρα σατανικά, αλλά δεν ξέρουμε πού κρύβεται ο δαίμονας. Και επειδή υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούμε, γι' αυτό να απορρίψει κάποιο σταυρό σου και πες Κύριε και δίνω το θέλημά σου. Όποιο είναι που πιστεύει το θέλημά σου. Αν ο διάβολος βλέπει ότι και στον ύπνο μας προτεμάει, να γιατί οι πατέρες λένε ότι η εχθρή του ανθρώπου ο κόσμος, παιδιά μου, πάση θυσία να μην γίνει το θέλημα του Θεού. Δείτε ότι το αποτέλεσμα του κόσμου, το κοσμικό φρόνο του κλίματος, είναι ποιο. Το να μην γίνει το θέλημα του Θεού. Να μην γίνει αυτό τελικά που θέλει ο Θεός. Αυτό είναι ο διάβολος και μέσα στον παράδεισο. Θεός και εκεί θέλω να δίνω να μην φάτε αυτό που δεν. Και έγιναν όλα τα ανάποδα. Δεν έγινε το θέλημα του Θεού. Το ίδιο συνεχίζεται να γίνεται και τώρα. Να μην γίνει το θέλημα του Θεού. Και ο τρίτος εχθρός και ο διάβολος το ίδιο θέλει, ο δεύτερος εχθρός. Και θα μπούμε τώρα σιγά σιγά στον τρίτο εχθρό και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο τρίτος εχθρός είναι οι πατέρες, είναι ο κόσμος, ο διάβολος, ο εαυτός μας. Εξετάσαμε τον κόσμο, εξετάσαμε τον διάβολο, εξετάσαμε τον εαυτό μας. Εύκολο είναι να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Κι όμως είναι η πρώτη εντολή του Χριστού. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας αρνηθεί τον εαυτό μου πρώτα, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Όποιος θέλει να γίνει και να λέει είναι χριστιανός, ας αρνηθεί τον εαυτό μου. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αρνηθείς τον εαυτό σου. Αυτό δηλαδή που εσύ θέλεις. Πρέπει να φύγει το εγώ σου, αυτό που εσύ θέλεις και στη θέση που θα μην το θέλει ο Θεός. Το τι θέλει ο Θεός, πώς θέλει ο Θεός να ενεργήσει. Πώς θέλει ο Θεός να ενεργήσει. Στη θέση που ανήκει ο Θεός, τι θα έκανε. Αν ήταν ο Χριστός στη θέση. Αυτό να πάρω. Αν ήταν ο Άγιος Νεκάριος στη θέση. Πώς θα αντιδρούσε σε αυτή την περίπτωση ή στην άλλη ή στην πίτα. Ποιο είναι το κριτήριο για να κάνω το θέλημα του Θεού. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μπει η επάθεια εκεί μου, να ξεκλείσει η κακία εκεί μου, να ξεκλείσει ο φθόνος του κόσμου. Το δίκαιο που μπορεί να σε πνίγει πολλές φορές. Αλλά εγώ πώς αντιδράσει που κάνω το θέλημα του Θεού. Πρέπει να κάνω τι έκανα μια ή να κάνω τι. Γι' αυτό λέει, θα αρνηθείς το θέλημα
μάτι σου, το πρώτο, τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό λέει και αράδο που σταυρό. Τιμάσου να σηκώσεις σταυρό, το υπόλοιπο. Να αρνηθείς τον εαυτό σου, τη σκέψη σου, αυτό που σκέφτεσαι. Πρέπει να αρχίσω να σκέφτομαι τον σχέδιο του Χριστό σου. Να αποκτήσω τον Χριστό. Εύκολα το έχω αλλάξει το μυαλό μου. Εύκολα αλλάζεις. Εύκολα πάω στην Εκκλησία. Εύκολα εξομολογούμαι μου. Εύκολα κοινωνώ. Εύκολα διαβάζω ένα βιβλίο θρησκευτικό. Εύκολα πιστεύω. Εύκολα κάνω μελάνες. Αυτά είναι τύπωση εσωτερικά όμως. Να αλλάξω μυαλό μου. Και να αποκτήσω το μυαλό μου θέλει ο Χριστός. Σε κάθε περίπτωση πώς θα ενεργούσε ο Χριστός, πώς θα ενεργούσε η Παναγία, πώς θα ενεργούσε ο Αγιός μου. Πόσο εύκολο είναι να κάνω το πράγμα. Και όμως εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός είναι ο παλαιός μας εαυτός. Ο παλαιός μας εαυτός. Και μάλιστα για να μας θυμίσει παντελώς το εγώ μας, το θέλος το δικό μας, μας λέει πάντα όσα πείτε, προς δόξα του Θεού πείτε, κάθε μέρα και την κίνηση που κάνουμε, να μην έχει καμία σχέση με αυτό που θέλω, αλλά να έχει στόχο τη δόξα του Θεού. Να δοξάζετε τα έργα που σε καλά ή μονέρα και δοξάζετε το όνομα του εν ουρανής Πατρός μας. Και γι' αυτό τι λέει, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κοιμόσαστε, είτε εργάζεστε, πάντα προς δόξα Θεού πείτε. Κύριε Ιησού, τρώει κανένα για τη δόξα του Θεού. Εγώ ήξερα ότι τρώμε σήμερα για την άλλη. Εσείς ξέρετε ότι τρώτε για τη δόξα του Θεού. Ο Παύλος δεν είναι όσο μία. Είτε τρώμε, είτε πίνουμε, ό,τι κάνουμε. Να είναι για τη δόξα του Θεού. Πώς είναι εγώ θα προχωρήσω. Και όταν αναπνέουμε, πρέπει να αναπνέουμε για τη δόξα του Θεού. Καλά, δεν αναπνέουμε να ζήσουμε. Δεν αναπνέουμε να ζούμε. Ναι, αλλά γιατί ζούμε. Πρέπει να ζω και να δοξάω τον Θεό. Δηλαδή η ζωή μου να αποτελεί τη δόξα του Θεού. Άρα δεν πρέπει να αναπνέω γιατί θέλω να ζήσω απλά. Δεν πρέπει να αναπνέω ότι θέλω να ζήσω και να ευχαριστηθώ τη ζωή μου με την ίδια. Να παντρευτώ ή να γίνω θρητικός ή να κάνω μοναστήρι ή να κάνω οικογένεια ή να κάνω εικονάκια. Δεν πρέπει να ζω με αυτό το σκεπτικό. Γιατί αυτό τι περιέχει τη δική μου τη σκέψη, τη δική μου την επιθυμία, το δικό μου το εγώ. Ο Θεός δεν θέλει αυτό. Ο Θεός θέλει ότι ό,τι κάνεις είναι για τη δόξα. Να ζήσει και να αναπνέεις επομένως για τον Θεό. Ώστε να ζεις από τον ψάχνεις. Η ενέργεια σου να καταλήγουν όλες στη δόξα του Θεού. Και σας ρωτώ ποιος από εμάς το κάνει. Ποιος από εμάς αναπνέει για να ζει, ώστε τα έργα που κάνει να καταλήγουν στη δόξα του Θεού. Ποιος από εμάς το κάνει αυτό. Αναπνέω ότι είναι εσύ σου. Και παρακαλώ που θέλω να ζήσουμε περισσότερο. Όλοι μας. Γιατί. Να είμαστε τους συγγενείς μας, να είμαστε τα παιδιά μας, να είμαστε τους φίλους μας, να απολαμβάνουμε, να ικανοποιώ το εγώ. Να ικανοποιώ το εγώ. Και διάβασα ένα μία ολοκύρια που είπε και συγκλονίστηκα. Δεν το είχα σκεφτεί. Τι είπε. Έκλαιγε η μάνα μου παιδί της. Πέθανε σε κοιλία. Και βγαίνει ο γεροκύριος και λέει, έκλαιγε και ο κόσμος. Λέει, ξέρετε τι λέτε. Από εγωισμό. Πάμε τι λέει τώρα. Γιατί όλοι εμείς θέλαμε να ζήσει. Όλοι εμείς θέλαμε να ζήσει και τώρα τι, δεν γίνεται αυτό που θέλω εγώ ή που θέλει η μάνα ή
που θέλει ο φίλος ή που θέλει ο συγγενής, να γίνει το θέλημα του Θεού. Που ο Θεός θέλει να το πάρει. Γιατί να λεμπρόξεσαι ο Θεός, αυτό έλεγε, αυτό είχε ο Θεός. Θρηνώ γιατί είναι και κλαίω. Διότι εγώ πλέον θα στελειώ αυτού του προσώπου. Του προσώπου που εγώ αγαπάω. Αυτό στέλνει. Και κλαίω τον κόσμο. Όπως κλαίει το μικρό, πώς δεν έχει σχολάδα σαν αυτό. Κάτι τον πείστε να μην πάρετε πίσω. Για να παιχνίδι. Να δείτε τι κλάμα θα κάνει το μικρό. Για τον ίδιο λόγο λέει κλαίει ο άνθρωπος και πονάει μέσα του. Τρομερά. Και πονάει μέσα του τρομερά. Αυτός ο πόνος, αν είσαι πολύ λέει εγωιστής, μπορεί να μετατραπεί σε νευρική ανορεξία, γιατί δεν έγινε το δικό σου, ή σε κατάθλιψη. Γιατί πληγώνεται το τρομερά ο έργος και πλέον να ζωγονήσει. Δεν θες να βλέπεις τίποτα, δεν θες να ακούς κανένα, γιατί δεν έγινε αυτό που εσύ είδες. Ή αντιδρά ο οργανισμός σου στον εγγόνο. Αυτό τιμωρεί. Γιατί κρύβεται ένα τρομερό εγώ πίσω. Το δικό μου το θέλημα. Και όχι το θέλημα που θέλω. Αυτό που θέλει ο Θεός. Πώς εύκολο είναι να πάω από άντρα σε όλα αυτά. Δεν θα πεθάνει το χειρό και μην αλλά δόξα σε αυτός. Δόξα σε αυτός, είμαι ο δόξας. Το λέει ο Παλάς. Έτσι δεν είναι. Το λέμε. Πώς τελειώνει η κυρία. Δόξα σε ο Θεός, ημών δόξα. Δόξα σε κύριε που το πήρε στο παιδί. Ή τον παππού ή τον νέο παιδί. Δόξα σε κύριε. Έτσι. Δεν είναι πάντα κύριε που το πήρε στο παιδί. Κρίμα είναι. Αδικία είναι που το πήρε και στα νιάτα. Το λέμε. Θα τα λέμε εμείς όμως. Γιατί εκφράζω τη δική μου την άποψη. Άδικα, μικρό έφυγε. Δηλαδή είναι ο άδικο του Θεό. Δηλαδή ο Θεός δεν ήξερε τι. Δηλαδή εγώ είμαι εκείνος που θα κανονίσω τη ζωή και το θάνατο. Πολλοί δεν ανέβασα το πύχη του εγώ. Του λέω άδικο ή έφυγε νωρίς. Εγώ ξέρω τι θα κανονίσει. Αυτή είναι η κρίση δική μου. Ποια είναι η κρίση μου με Θεέ. Πρέπει να πιάσω μόνο τον Χριστό. Δεν μπορώ να το πιάσω πολλές φορές και υποτάσσω σε θέμα. Δεν μπορώ να κατανοήσω τι κάνω ή γιατί το κάνω τα πάντα. Και γι' αυτό λέω, βγαίνει με κύριε για το θέλημά σου. Γιατί το θέλημά σου στον ουρανό τη γη. Ποιος είναι μας ενεργεί έτσι. Και σκέφτεται συνέχεια το θέλημα του Θεού και όχι αυτό που εμείς θέλουμε. Και πόσο εύκολο είναι, ελάτε τώρα στην καθημερινότητα. Ελάτε τώρα στην που ζούμε καθημερινά, με βλέπετε στο κοινοπολίτη. Γιατί εγώ δεν σας βλέπω και πάνω. Εσείς με βλέπετε. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ πόσο εύκολο είναι στην καθημερινότητα να ενεργώ όπως θέλει ο Θεός. Και οι ενέργειες μου να σκέφτομαι πάνω από το μέσα από αυτό πρέπει να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Πρέπει να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Πόσο εύκολο είναι να το κάνω αυτό. Όταν ξέρω το χαρακτήρα μου πως είναι. Να γιατί λέει ο Μόσχος Πάπλος νεκρώσατε τον παλαιό άνθρωπο για να αναστηθεί ο νέος άνθρωπος. Να αναστηθεί ο νέος σου κατά Χριστό. Και εμείς σας λέω, επειδή ακόμα στην Εκκλησία έχουμε αναστήσει, σκοτώσαμε τον παλαιό άνθρωπο μέσα μας ή τον έχουμε αφήσει να υπάρχει με το θέλω το δικό μας και την πλεύω και λίγο του Χριστού. Κάνουμε καθελήματα του Χριστού, όπως είναι ο εκκλησιασμός, ο εξομολόγης, η κοινωνία, η προσευχή μου, όχι, η εξομολόγηση, κάτι μερικά. Τα οποία είναι εύκολα όμως να γίνουν. Και γι' αυτό καταλαμβάνω τα
πνευματική, τα αντιλαμβανόμαστε. Τα λέμε συνέχεια από την και επισκύνη. Πάμε στην εξωγόνωση και λέμε τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Γιατί? Για να πω κάτι διαφορετικό πρέπει να αλλάξω το θέλημά μου. Δεν το κάνω. Να αλλάξω χαρακτήρα. Να, γιατί λέμε τώρα οι άλλοι πατέρες, τρεις είναι οι εχθροί του ανθρώπου. Τρεις. Ο κόσμος, ο διάβολος και ο εαυτός. Και εγώ τώρα έλεγα. Ο κόσμος είναι εύκολο να πολεμηθεί. Και το κοσμικό φόρμα, όχι άνθρωποι. Είτε που έχεις βάλει στην εκκλησία, είτε που έχεις βάλει σε εμάς τους ιερείς, ή στους μοναχούς, ή στα μοναστήρια, και σας είπα πολλές περιπτώσεις, παραδείγματα. Είναι εύκολο να το πολεμήσουμε αυτό ή όχι? Ένας χριστιανός είναι εύκολο που το παίρνει απόφαση να πολεμήσει τον κόσμο, ναι ή όχι? Είναι. Δύσκολο να γίνεται. Είναι εύκολο να πολεμήσουμε τον διάβολο? Εύκολα πολεμιέται μέσα από το έργο στου μασοκρού. Πόσο εύκολα πολεμιέται ο εαυτός μας? Πόσο εύκολα πολεμιέται ο εαυτός μας? Γιατί μου κάνει έτσι. Μου κάνει τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πολεμιέται ο χαρακτήρας μας. Δεν πολεμιέται εύκολα. Είδατε πότε γερνάει ο άνθρωπος, τον λένε καιρό παράξενο. Λέτε να γίνεται στα γεράματα παράξενο. Εγώ ακούω που λένε δεν ήταν από τα γεράματα. Το είχε μέσα το αρτανιάτα, αλλά όσο ήταν νέος στρατιώτη. Κράταγε το χαρακτήρα, τον πίεσε. Γιατί? Για να βγάζει καλή εικόνα στους άλλους. Να καλύπτει πάντα και καλή εικόνα η οικογένεια, το σόι, οι γείτονες. Αλλά όταν γεράσει το καταφέρνει και γίνει στραμμένο. Τελικά δεν σκότωσε τον χαρακτήρα του. Το κάνει με τον σαν κόμμα. Άρα λοιπόν πώς εύκολο είναι να πολεμήσω τον εαυτό μου, να γιατί λένε όλοι οι άλλοι. Το χειρότερο εχθρό που έχουμε είναι ο εαυτό μα. Οι άλλοι δεν είναι εύκολοι. Οι άλλοι δύο παλεύουν. Ο διάβολος και ο κόσμος παλεύουν. Ο εαυτός και ο εαυτός μου. Για να βγάλω αυτό το χαρακτήρα και τώρα που μαθαίνουμε από τη βιολογία ότι ο χαρακτήρας υπάρχει και στο DNA, δηλαδή μεταδίδεται κληρονομικά. Δεν μεταδίδεται μόνο το χρώμα των ματιών, το σώμα μας, η μούρη μας, τα μαλλιά μας. Μεταδίδεται η κληρονομικότητα και το χαρακτήρα μου. Και γι' αυτό λέτε εσείς στον άντρα σας ή γυναίκες και η γέμα μου να σου λύσει. Γιατί το λέτε? Γιατί είναι ακριβώς έχω το χαρακτήρα μου. Και το χαρακτήρα είναι άλλο, αλλά είναι κληρονομικό. Πώς πολεμείτε έτσι αυτό η κληρονομικότητα? Μόνο εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού. Αυτό θέλει κούραση. Θέλει αγώνα. Είναι αυτός ο αγώνας που γίνεται μέσα στα μοναστήρια. Ο ηγούμενος μέσα στο μοναστήρι με ένα κούβουλα. Πνευματικό κούβουλα. Που μόλις πάει να κάνει μοναχός το εγώ του. Του λέω ο πατέρα Δαβίδ, τι κάνεις εκεί? Ακοή. Σχ, ακοή. Πατέρα, τι κάνεις εκεί? Ακοή. Πατέρα μου, σου είναι δικά της εκεί. Απορεί. Είναι στο μοναστήριο. Συνδεδεμένος με το ίντερνετ. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Και είπα, απορεί όλες αυτό που θέλω εγώ. Γιατί ο ηγούμενος πρέπει να εκφράσει όχι το δικό του εγώ. Γιατί δεν είναι το ηγούμενος. Είναι αυτό που γίνεται μέσα στον άντρα. Τι είναι στον άντρα? Η γυναίκα δεν υπακούει στον άντρα. Κατά πάντα, ο δε άντρας δεν υπακούει στο θέλημα του Θεού. Άμα η γυναίκα υπακούει στον άντρα και
Και ο άντρας υπακούει στο θέλημα του Θεού, άρα η γυναίκα τελικά κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι αυτό που θέλει ο άντρας. Το ίδιο γίνεται και μέσα στο μοναστήρι. Δεν κάνει αυτό που θέλει ο οικουμένος. Ο οικουμένος προσπαθεί να κόψει το εγώ και να του προσαρμόσει το χαρακτήρα του και το εγώ του, να μην είναι μόνο, αλλά να είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Για να φτάσουμε στο ποθούμενο που ζω, γιατί εγώ συνδέεται με Χριστός. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Ρωτήστε και εμένα, ρωτήστε και τους μονάχους. Αλλά γι' αυτό έρχομαι στο μοναστήρι. Στο μοναστήρι γίνονται μοναχοί, αυτοί που γίνονται μοναχοί. Γιατί σου λέει, για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει τρία πράγματα να τα πολεμήσω. Το ένα είναι ο κόσμος. Άμα έχω το σπίτι μου δίπλα από το ταβάνι, κάθε μέρα σου πω ότι θα γίνει μέσα από το σπίτι μου. Ο κόσμος είναι το ταβάνι. Ο διάβολος, ο οποίος έχει με την μορφή με τον ανθρώπο, αλλά όσο γίνουμε μέσα στον κόσμο, η επιρροή του κόσμου, που ο διάβολος που φύγει στο φίλι και κάνει τη δουλειά, το ίδιο κάνει και ο διάβολος τους φίλους μου με τους γνωστούς μου, δεν τον κλειδώνω τον διάβολο μου. Στη σκέψη. Στο μοναστήρι να είσαι και τον κοινώνας, εις τον ύπνο. Και μένει ελευθερό το εγώ μου. Και το εγώ μου τι του κάνω, πάω στον οικούμενο και του λέω, γέροντα, σου παραδίδω την ψυχή μου. Σε παρακαλώ βοήθησέ μου να μου τη στείλει στο παράδεισο. Γι' αυτό έτσι. Γι' αυτό αναζητώ και τον γέροντα που πιστεύω ότι θα με οδηγήσει μέσα από τις συμβουλές του στο παράδεισο. Γι' αυτό και λέει και εσύ στο πνευματικό. Ο πνευματικός τι κάνει, δεν είναι μόνο για να συγχωρεί τα αμαρτήματα. Λέγεται πνευματικός οδηγός. Ο πνευματικός τι κάνει, παίρνει που παραδίδει στην ψυχή σου για να σε οδηγήσει στο παράδεισο. Με τις κατευθύνσεις που σου δίνει, να σε οδηγήσει στο παράδεισο. Και γι' αυτό ακούς τον πνεύμα. Το ίδιο κάνει μονάχα που ο μοναχός το πνευματικό τον έχει σε τσεπάκι. Δεν κάνει τίποτα αν δεν ρωτήσει. Γιατί για να μην κάνει το δικό του, θα μπορούσε να κάνει. Για να μην κάνει το δικό του και σου δεν πρέπει να κάνω το θέλημά μου, πρέπει να εκφραστεί και να είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό ο μοναχός δίνει το αίμα στον πνευματικό και λαμβάνει πνεύμα. Πνεύμα άγιο. Και λαμβάνει πνεύμα άγιο. Αυτή λοιπόν είναι η τρεις εχθροί του ανθρώπου. Κόσμος, διάβολος, ο εαυτός μας. Και αυτά τα αφήνουμε να τα πολεμήσουμε. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο προθούμενο ότι ό,τι κάνουμε να είναι το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μας. Γιατί αν κάνουμε το δικό μας, παρά να σου βλέπουμε, το έκανε, χαζούμε για μένα. Και ο άλλα, το κάνει. Και τι γεννάθαμε με το Θεό, σου, go και έτσι. Γιατί πετάχτηκα έξω. Γιατί έκανα ότι θέλησα να κάνω μέσα στο παράδεισο ό,τι θέλαμε. Αν δεν σου λέει ο Θεός, στο σπίτι το δικό μου θα κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Λέει ο Θεός. Στο σπίτι μου θα κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ να δω στο σπίτι σας να κάνω ό,τι θέλω. Σας το πιέτε σου σε 5 λεπτά. Θα μ' αφήσετε. Πάτε να τα δεις περισσότερο. Και διέλυσα το σπίτι μου, το παράδεισο μου. Και παραπώ το λέει και τον Θεό, να σε ξαναβάλει μέσα σε ένα και μένα. Πρώτα θα μάθεις ενός πάνω στη γη. Πάνω στη γη θα μάθεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Θα μου αποδείξεις ότι μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού για να σε βάλω ξανά στο παράδεισο. Να είμαι σίγουρος τώρα ότι θα κάνεις το θέλημά μου, λέει ο Θεός.
Γιατί αν συνεχίσει να κάνει το δικό σου, τότε θα το ξαναδιαλύσει για δεύτερη φορά. Και αυτή τη φορά θα διαλύσει την βασιλεία των ουρανών. Και γι' αυτό συνεπάγουμε από τώρα να κάνουμε και να ζουν σύμφωνα με το που στέλνει ο Θεός, η βασιλεία του Θεού δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Εσείς κρατάτε κάποιον στο σπίτι σας που θα κάνει το δικό του. Σε λίγο θα διαλέξει τους λύσεις. Δεν έχει ο Θεός διαλέξει και το Θεό. Το έκανε η έννοια. Και μετά. Και γι' αυτό μας βάζει εδώ πάνω. Να δει σε αυτή τη δοκιμασία, γιατί το λέμε εκεί είναι μια δοκιμασία, η ζωή μας. Δοκιμάζει, να δει, λέμε ο Θεός, κάνω ό,τι θέλω. Θα μου πείτε πάντα, κάθε φορά που ξεφεύγουμε και αμαρτάνουμε, δεν παραμοιάζουμε το θέλει με το Θεό. Βέβαια. Αλλά ο Θεός παρακολουθάει όλη τη λίστα. Συναχωρηθήκα από όταν παραμοιάζαμε το θέλει με το Θεό. Και είπε Θεέ μου, έμεσα στα πόδια. Και είπε Θεέ μου, έμεσα δυνάμειας ανθρωπίνης. Εδώ μιλάμε στο παράδεισο και δεν τα κατάφερα, Θεέ μου. Στις καλύτερες συνθήκες. Έμεσα στα γόνατα να το πω. Συγχώρεμαι, έλεγος εδώ. Το ξέρω σε αυτήν την απόφαση. Έπρεπε να κάνω καθημερινά το θέλημά σου. Δεν το πέτυχα. Λυπήσουμε, Κύριε. Το έλεγω σου. Ή απλά λέμε, όταν αναμονάμε, καλά θα πάμε έξω από εκεί. Και δεν συγχωρεθώ. Πικραινόμαστε μέσα μας γιατί δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Και η ζωή μας δεν ήταν πλέον για τη δόξα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που πέφτει και παραμένει το θέλημα του Θεού και κλαίει ζητάει να λερώσει και ξανασηκώνεται και προσπαθεί και λέει θα τα καταφέρω αυτή τη φορά, Κύριε. Θα τα καταφέρω, Κύριε. Και αγωνίζει. Και αν δεν τα ξανακαταφέρει και ξαναπέσει, πάλι κλαίει και πονά. Είδα ένα τέτοιο παράδειγμα με όποιον παιδιό μου. Ένας νεαρός και πέρα το μάτι στον πατέρα. Το λέει ο πατέρας, πρόσεξε και ακομίνει μόνο το τρακάρι. Το έφερε πίσω και μια καρδιά το αυτοκίνητο. Φυσικό είναι ότι το παιδί γύρισε πίσω και έκλαιγε. Ο νεαρός. Συγχώρεμαι, πατέρα μου, δεν πρόσεξα. Πάτσε λίγο παραπάνω γκάζι. Δεν υπολόγισα πόσα φρενάρω το ένα, το άλλο. Του λέει για μου, κοίταξε να δεις. Θα το φτιάξω το αυτοκίνητο. Αλλά παιδί μου, βλέπω τα δάκρυά σου. Καταλαβαίνω την γνώμη. Καταλαβαίνω την ανθρώπινη αδυναμία. Θέλω όμως να το προσεγγίσεις, να προσπαθήσεις. Ότι την επόμενη φορά θα προσέχεις για να ξαναπάρεις τα μάτια. Και το παιδί πώς και το πιστεύει αυτό που πώς. Και λέει πατέρα, θα προσέχω. Τι λέτε εσείς, δεν θα ξανατρακάνει. Δεν ξανατρακάνει. Θα ξανατρακάνει. Όταν ξανατρακάνει όμως, πάλι θα γυρίσει πίσω του, στεναχωρημένος, πικραμένος. Και πάλι θα πάει στον πατέρα. Και πάλι θα ξαναεποσχεθεί. Μέχρι σώμα, θα αναπαθεί, θα μάθει να κρατάει καλά το τιμόνι, θα ξέρει πώς πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις, θα ξέρει πώς πρέπει να οδηγεί και το ταμάξι της ζωής μας. Εμείς μάθαμε μεγαλώνοντας, να κρατάμε το τιμόνι και να ώστε να μην τρακάρουμε και εκπληκτώσεις. Αυτό θα το δει ο Θεός. Η διαδρομή μας όσα χρόνια έχουμε ζήσει, θα το δείξει ο Θεός. Και θα δει αν ζητάμε και πέφταμε στα γόνατα και κλαίγαμε και αν τον παρακαλούσαμε να μας δείξει το έλεος του και την αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος σώζεται. Γιατί ξέρει ότι παρέχει για το θέλημα του Θεού. Αναγνωρίζει τον λάθος του και συνεχίζει να προσπαθεί, αγωνίζεται για να ζει όπως θέλει ο Θεός, σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτός που λέει τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, θα αμαρτήσουμε.
Αυτός τον έθεσε τον παράδεισο. Αυτός τον έθεσε τον παράδεισο. Να μην τον πει τι λέει αυτός μας είναι φιλόδοξος. Γιατί έχουμε να κάνουμε φρομερό πόλεμο με το εγώ μας. Το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτά που θέλει ο Θεός. Και όπως μου λέει κάποιος, λέει όλα τα ωραία πράγματα και τα παντολά είναι γλυκά και όλα είναι. Και γι' αυτό όμως ρέπει προς την αμαρτία. Ρέπει προς την αμαρτία. Πόσο εύκολο είναι. Όταν είσαι λιγούδης. Και πατά σε μένει στο σουβλάκι. Βλέπεις την πάστα. Βλέπεις την τούρτα. Βλέπεις σοκολάτα. Και λες ασφάλμα σου το καθένα. Και δεν μιλάω μόνο να είναι τετάρτη να ξέρει όχι. Τι ρίξει την ιστορία. Αυτό είναι το χαρακτήρα σου το να είσαι όμως λιγούδης. Λέμε να προσέξει λέει τέτοιες ειδικά. Έχω λεμαρκία. Η γαστρεμαρκία είναι άμα θέλω να φουσκώνει η κοιλιά μου από το φαγητό. Η γαστέρα. Όταν θέλω να φουσκώνει ένας άνθρωπος από το κράτος λέγεται γαστρεμαρκία. Όταν θέλω να αισθάνεται εδώ όμως με την κλίκα να με ευχαριστεί, αυτή είναι η λεμαρκία. Και βλέπετε πώς είναι. Δεν είναι ούτε ούτε ούτε. Αλλά τι κάνω να θέλω, να τη θέλω. Δεν κάνω να θέλω. Πόσο δύσκολο είναι το πόσο. Και γι' αυτό σου λένε και οι ιατρολόγοι ο παπάς. Ράψε το. Άμα τσιμπολογάς δεξιά και αριστερά, γίνεται. Και άμα δεν είναι αυτά τα εύκολα. Αυτά τα εύκολα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Πόσο μάλλον τα βαρύτερα εννοώ. Τρεις λοιπόν οι εχθροί του ανθρώπου, αδελφοί μου. Κόσμος, διάβολος και ο εαυτός μας. Ας πολεμήσουμε και τους τρεις. Εμείς μέσα στο μοναστήρι είναι αυτό που σκεφτούμε για κάτι. Προσπαθούμε να μάθουμε να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Εσείς μέσα στην οικογένεια που είναι και αυτή ένα μοναστήρι. Να κοινόβιο είναι. Αλλά επειδή δεν η οικογένεια σήμερα δεν ζει όπως θέλει ο Θεός. Καθένας ζει όπως θέλει. Το παιδί κάνει τι θέλει, το μάθημα κάνει τι θέλει, το κατάλληλο κάνει τι θέλει, το άλλο δεν κάνει τι θέλει. Είναι διαλυμένο κοινό. Διαλυμένο κοινό. Γιατί έμαθε ο καθένας να ζει όπως εκείνος θέλει. Όπως εκείνος θέλει. Και όχι όπως θέλει ο Θεός. Το παιδάκι σας από μικρό, δεν του είπατε, παιδί μου το θέλει, γι' αυτό ο Θεός το κάνουμε. Ο Χριστούλης μας το θέλει, το έμαθα. Ένα δεν ήσαν το πρόβλημα, μην του χαλάσω το χατήρι και κλαίει. Μην του χαλάσω το χατήρι και μάθαμε και γίνοντα το δικό του πράγμα. Το δικό του θέλει το. Και μετά τον άκουσα και δεν κόψω. Δεν έμαθα να ζει όπως θέλει ο Θεός. Ούτε γιατί δεν όψα. Και σήμερα βιώνουμε τη διάλυση της οικογένειας. Για σκεφτείτε σε ένα μοναστήρι, ο κάθε μοναχός θα κάνει μια συμμορία ό,τι θέλει. Και δεν είναι ανοιχτή. Γι' αυτό διαλύθηκε και η οικογένεια. Γι' αυτό διαλύθηκε και η οικογένεια. Ας πολεμήσουμε λοιπόν και τους τρεις εχθρούς και ας μάθουμε να ζούμε όχι για το εγώ μας, αλλά για την δόξα του Θεού μας. Άμα. Όχι. Όλοι μαζί είναι τα τάμματα. Διευθώ τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός.